Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τώρα ορκίστηκαν κυρίες και κύριοι το μεσημέρι οι νέοι υπουργοί της κυβέρνησης μετά το μίνι ανασχηματισμό, στον οποίο οδήγησε η πλήρωση της θέσης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Του ανασχηματισμού προηγήθηκε έντονο και πλούσιο παρασκήνιο με αρνήσεις και διαφωνίες που οδήγησαν σε καραμπόλες και τελικά σε εκπλήξεις, όπως η τοποθέτηση του κυρίου Μπαμπινιώτη στο Υπουργείο Παιδείας. Οι αλλαγές πάντως στο κυβερνητικό σχήμα δεν φαίνεται να επηρεάζουν τα σενάρια για την ημερομηνία των εκλογών. Ο νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και ο Αντώνης Σαμαράς ουσιαστικά θα καθορίσουν την ημερομηνία των εκλογών. Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα δεν μπορούν να ανατρέψουν το δεδομένο της εκλογικής αναμέτρησης την τελευταία Κυριακή του Απριλίου ή την 1η του Μαΐου, καθώς είναι στο χέρι του Αντώνη Σαμαρά, αν θελήσει ακόμη και να αποσύρει την στήριξή του στην κυβέρνηση Παπαδήμου και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Στο Προεδρικό Μέγαρο ορκίστηκαν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργός Ανάπτυξης, ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, Υπουργός Παιδείας και ο Λευτέρης Οικονόμου, Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για να φτάσουμε ως εδώ, προηγήθηκε παρασκήνιο μιας εβδομάδας. Την 5η, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αποδέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να επιστρέψει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης επρόκειτο να πάει ο Κωστής Χατζηδάκης, όμως η Συγκρού απέτρεψε αυτό το ενδεχόμενο. Ακολούθησε η πρόταση προς την κυρία Διαμαντοπούλου με αντικαταστάτη τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Όμως το βέτο της Νέας Δημοκρατίας να μην δίνει άλλα στελέχη στην κυβέρνηση καθυστέρησε τη διαδικασία. Η λύση αποδείχθηκε ότι ήταν εξοικειοβουλευτική. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον καθηγητή Γιώργο Μπαμπινιώτη και έτσι μετακινήθηκε τελικά στο Ανάπτυξης η κυρία Διαμαντοπούλου. Στο παζλ προσθέθηκε και ο Λευτέρης Οικονόμου που έγινε υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αν και το όνομά του είχε ακουστεί και για τη θέση του Υπουργού, εφόσον δεν θα μπορούσε να μετακινηθεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Μετράει κάθε μέρα. Δηλαδή έχει σημασία τι θα γίνει αυτή τη βδομάδα, τι θα γίνει την άλλη, τι θα γίνει την παράλληλη. Και αυτό θα γίνει και μετά τις εκλογές. Γι' αυτό και θυμάστε ότι η δική μου πρόταση ήταν ότι οι εκλογές και ο χρόνος που θα χαλαρώσει θα είναι πάρα πολύ προβληματικός. Θεωρώ λοιπόν ότι και σε αυτό το Υπουργείο είναι πολύ σημαντικά αυτά που πρέπει να γίνουν, κυρίως σε σχέση με την Ευρώπη. Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης ρωτήθηκε αν θα μπορούσε το μοντέλο της κυβέρνησης Μόντι να λειτουργήσει και στη χώρα μας. Καλό. Εξασφαλιστεί στους ανθρώπους αυτούς ότι μπορούν πράγματι να κάνουν νέα πράγματα και να προσφέρουν και να είναι ουσιαστική η παρουσία τους και να μην είναι μία διαχείριση για να βάζουν απλώς υπογραφές, πιστεύω ναι ότι υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Σίγουρα σε 2 μήνες από τώρα θα έχουμε εκλογές. Όλοι πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού την πολιτική ομαλότητα. Η επαναφορά του κυρίου Χρυσοχοΐδη υπογραμμίζει την αποτυχία του προκατόχου του στο Υπουργείο αυτό. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου στο Υπουργείο Ανάπτυξης επαναφέρει μνήμες από το πέρασμά της στο ίδιο Υπουργείο με το φιάσκο της Softex και άλλα. Ο δε κύριος Μπαμπινιώτης, επειδή έχουν πάψει να σκέπτονται ελληνικά τουλάχιστον, ας τους μάθει να μιλούν ελληνικά. Μια κυβέρνηση που κάνει 9 μέρες να αλλάξει έναν υπουργό, φανταστείτε πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι στην προσπάθεια να σώσει τη χώρα από αυτή την οικονομική κρίση και να διαχειριστεί το PSI. Αντί λοιπόν η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας να λύνει τα προβλήματα εφαρμόζοντας γενναίες πολιτικές μεταρρυθμίσεων και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, επιλέγει για ακόμα μία φορά να ανακατέψει την τράπουλα. Πάμε στο Χρήστο Κούτρα στην αίθουσα ειδήσεων. Ένας ανασχηματισμός με πολύ έντονο παρασκήνιο, Χρήστο. Ακριβώς και κυρίως στο πρόσωπο του κυρίου Χρυσοχοΐδη Σία, που φαίνεται ότι από το Υπουργείο που ήταν και στο Υπουργείο το που πήγε, τον μετακίνησε πρώτον ο κύριος Ρέστλερ και η κόντρα, η γνωστή κόντρα που είχαν, και δεύτερον η βόμβα που βρέθηκε στο μετρό. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Παπαδήμος και γενικά η κυβέρνηση θορυβήθηκαν με το συγκεκριμένο γεγονός και ήθελαν στο συγκεκριμένο πόστο, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έναν άνθρωπο ο οποίος θα ξέρει πάρα πολύ καλά το Υπουργείο, θα είναι πολιτικός και βεβαίως θα υπάρχει και σύμφωνη γνώμη και των δύο κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Αν προσθέσουμε σε αυτό και την κόντρα του κυρίου Χρυσοχοΐδη με τον κύριο Ρέστλερ, έχουμε το παζλ τουλάχιστον της μετακίνησης του κυρίου Χρυσοχοΐδη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο ανασχηματισμός τι σημαίνει για την ημερομηνία των εκλογών, αν σημαίνει κάτι, Χρήστο? Κάποιοι, Σία, πρέπει να σου πω ότι είπαν και έλεγαν ότι ο ανασχηματισμός μπορεί να σημαίνει ότι την παράταση του βίου της κυβέρνησης. Η αλήθεια όμως είναι ότι για να παραταθεί ο βίος της κυβέρνησης πρέπει αυτό να το πει, να πει το νέο κύριος Σαμαράς. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που μπορούν μόνο να ματαιώσουν τις εκλογές, τις οποίες θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς ακριβώς θα είναι. Όμως ο ανασχηματισμός μπορεί να τον δει και κανείς με ένα άλλο τρόπο. Δηλαδή. Και ο άλλος τρόπος είναι ότι ακριβώς επειδή θα γίνουν εκλογές και ακριβώς επειδή τα μηνύματα της Βρυξέλλες
Έλληνες είναι ότι δεν θα πρέπει να χαθεί ούτε μέρα στην προεκλογική περίοδο. Ο κύριος Παπαδήμος επέλεξε να βάλει σε αυτά τα κρίσιμα υπουργεία, κυρίως στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δύο ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν αρκετά καλά τα θέματα και δεν θα χαθεί ούτε μέρα από εδώ και στο εξής, έως ότου γίνουν οι εκλογές. Πάντως, μέχρι τις εθνικές εκλογές θα έχουν προηγηθεί οι εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Βενιζέλος, ο Υπουργός Οικονομικών, τι θα κάνει? Λοιπόν, καταρχάς ο κύριος Βενιζέλος σήμερα συναντήθηκε με τους 7 λεγόμενους νέους λοχαγούς του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τον κύριο Σαχινίδη, τον κύριο Ξενίδη, τον κύριο Μωραΐτη, τον κύριο Μπόλταρη, τον κύριο Πεταλωτή, τον κύριο Όθωνα και τον κύριο Τριβερέγκα. Αυτοί συμφώνησαν με τον κύριο Βενιζέλο, θα τον στηρίξουν και η στήριξη έρχεται μία μέρα μετά τη στήριξη από τον κύριο Ξοχοίδη και την κυρία Διαμαντοπούλου. Τώρα, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ο κύριος Βενιζέλος θα παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών. Φαίνεται ότι ο κύριος Βενιζέλος μόλις τελειώσει τη δουλειά, μόλις υπογραφεί και η δανειακή σύμβαση, αν όλα πάνε καλά με το PSI, αυτό προσδιορίζεται περί τις 14 Μαρτίου, θα αποχωρήσει από το Υπουργείο Οικονομικών. Επικρατέστερος να πάρει τη θέση του στο Υπουργείο θα κρατήσει μάλλον το Υπουργείο ο κύριος Παπαδήμος, λένε πληροφορίες, και θα υπάρχει μια αναβάθμιση του κύριου Σαχινίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, και θα συνδεθούμε τώρα με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, γιατί έχουμε αντίδραση του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομίας μετά από ερώτηση δική σου, Κώστα, στον εκπρόσωπο του κυρίου Ρέσλερ, για τις πληροφορίες που θέλουν την κόντρα Χρυσοχοίδη ή Ρέσλερ να έπαιξε ρόλο στο θέμα της μετακίνησής του από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχουμε λοιπόν ένα σχόλιο από την πλευρά του εκπροσώπου του κυρίου Ρέσλερ. Σε κυρίες και κύριοι, ανοησίες στα περί ανακούφισης στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας ήταν το πρώτο αθόρμητο, αν θέλει, σχόλιο του εκπροσώπου του κυρίου Ρέσλερ, του Holger Schlienkamp, με τον οποίο συνομίλησα νωρίτερα. Για να μας πει στη συνέχεια και να δούμε την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, ότι οι οικοτολογίες που θέλουν ο ανασχηματισμός της ελληνικής κυβέρνησης να έχει προκαλέσει ανακούφιση στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας στερούνται οποιασδήποτε βάσης. Αντιμετωπίζουμε τον ανασχηματισμό της ελληνικής κυβέρνησης ως μια ξεκάθαρα ελληνική υπόθεση, στην οποία φυσικά δεν παίρνουν θέση, όπως τόνισε. Τώρα, στην επισήμανσή μας, ότι ήταν όμως προφανές ότι οι κύριοι Χρυσοχοίδης και Ρέσλερ δεν τα πήγαιναν και πολύ καλά, ο εκπρόσωπος του Γερμανού Υπουργού Οικονομίας μας είπε ότι ναι, υπήρχαν διαφωνίες, για να μας υπενθυμίσει όμως ότι οι δύο υπουργοί είχαν τους τελευταίους μήνες και μέχρι ενός σημείου συνεχή επαφή και μια μακρά συνεργασία στη βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Πάντως, ο κύριος Ρέσλερ δεν φαίνεται να ωφελείται καθόλου από την επιθετική του προς την Ελλάδα ρητορική μέσα στη Γερμανία, Κώστα, έτσι? Μερίδα αναλυτών ΣΥΑ ερμηνεύει τη σκληρή γραμμή Ρέσλερ έναντι της Ελλάδας και τους υψηλούς τόνους κατά καιρούς και σε μια προσπάθεια αναστροφής του αρνητικού για τον ίδιο και το κόμμα του κλίματος στη Γερμανία. Εάν ο αντικαγκελάριος ήθελε να επωφεληθεί και να εκμεταλλευτεί τη δυσαρέσκεια που εκφράζεται από μεγάλο μέρος των Γερμανών για τη μορία του ελληνικού ζητήματος, τότε μπορούμε να πούμε ότι η τακτική αυτή δεν αποδίδει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Το κόμμα του, οι φιλελεύθεροι, παραμένουν καθυλωμένοι στο αρνητικό ρεκόρ του 3% σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση, που σημαίνει ότι εάν αύριο είχαμε εκλογές δεν θα έμπαιναν καν στη Βουλή. Μάλιστα. Λόγω του ορίου του 5%. Ο κύριος Ρέσλερ και το κόμμα του ΣΥΑ δίνουν λοιπόν μια μάχη πολιτικής επιβίωσης, την οποία προφανώς δεν μπορούν να κερδίσουν εάν ποντάρουν στη σκληρή γραμμή έναντι της χώρας μας. Έτσι αποδεικνύεται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, και καλησπέριζω εδώ την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Έχουν και οι Γερμανοί τις εκλογές της, Κατερίνα. Πολύ αργότερα, βέβαια. Σύντομα θα τις έχουμε και εμείς. Δεν ξέρω αν το σενάριο για 29 Απριλίου ή 6 Μαΐου είναι τελικά το οριστικό. Φαίνεται πάντως ότι είμαστε στην τελική ευθεία και είδαμε και πόσο αυτό το προεκλογικό κλίμα επηρέασε και τη διαδικασία του ανασχηματισμού. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τότε υπάρχουν πολύ κρίσιμα ζητήματα ανοιχτά, όπως είδαμε και στην αρχή του δελτίου. Και οι Γερμανοί έχουν τις εκλογές τους, ΣΥΑ μου, και η παραπολιτική θέλει το Γερμανό της όμως. Έτσι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η δυστοκία για τον ανασχηματισμό χθες, η καθυστέρηση πάνω από μία εβδομάδα σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση του Χρήστου Παπουτσί, οι κατά καιρούς δημόσιες παρεμβάσεις για παράταση του βίου της κυβέρνησης Παπαδήμου, οι ημερομηνίες που αλλάζουν κάθε τόσο και άλλα έτσι συναφή, τροφοδότησαν και με αρκετά έντονο τρόπο, μπορώ να σου πω, από το πρωί σήμερα, μη σου πω και από χθες το βράδυ, τροφοδότησαν πολλά ερωτηματικά, σενάρια και σκέψεις για το ενδεχόμενο αναβολής των εκλογών. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, καλλιεργείται κάτι τέτοιο, δοθήσεις ευκαιρίας. Τα πράγματα βεβαίως είναι πιο ξεκάθαρα. Εκλογές θα γίνουν, όσο και αν κάποιοι δεν τις θέλουν. Και θα γίνουν και επειδή κλείδωσαν και επειδή πρέπει να γίνουν, ΣΥΑ μου. Και καλά θα κάνουν τα δύο κόμματα της κυβέρνησης, επισήμως δηλαδή εννοώ, και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα στελέχη τους, να μην θολώνουν τα νερά, να μην μιλάνε με χρησμούς, να μην κάνουν διαρροές για ημερομηνίες ή τεχνικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κλείσιμο της Βουλής και τρελαίνουν έτσι ακόμη περισσότερο τον κόσμο. Δεν τα έβγαλαν οι δημοσιογράφοι τα σενάρια, τροφοδοτήθηκαν τα σενάρια, ακόμη και από το χρησμό Παπούλια, μπορώ να σου πω, που τους είπε στο Επανειδήν σήμερα
όταν ρωτήθηκε και όταν ρωτήθηκε πότε, απάντησε στους δημοσιογράφους: μη βιάζεστε. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε όμως έτσι, δεν μπορεί η πολιτική ζωή να κινείται έτσι, με σενάρια, με οικοτολογίες ή με καχυποψία. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Το ξέρουμε όλοι, η αξιοπιστία του συστήματος είναι στον πάτο. Πολλές από τις διαδικασίες είναι λίγο έολες και διάφορες άλλες κινήσεις. Οι ισορροπίες είναι εύθραυστες, τα νεύρα όλων είναι τεντωμένα και ό,τι επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα, από όποια πλευρά και αν προέρχεται αυτή η επιβάρυνση, μόνο ζημιά προκαλεί. Στην πολιτική ομαλότητα που χρειαζόμαστε για τις εκλογές. Και αν θέλεις και στη δουλειά που πρέπει να κάνει αυτή η κυβέρνηση μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Γιατί είδαμε και πόσο ρευστό είναι το κλίμα και πόσο ανοιχτά είναι όλα ακόμη. Ανοιχτά όλα ακόμη, πολλά ζητήματα ανοιχτά, ελάχιστος ο χρόνος και ακριβώς πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει σε σύντομο χρόνο. Οι εκλογές θα γίνουν, η δημοκρατική τάξη θα λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει. Και καλό είναι για όλους αυτούς τους λόγους που περιγράφουμε να σοβαρευτούν όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.